την περιοριστική κινητοποίηση ενάντια στη μετατροπή της χώρας σε απέραντο ορμητήριο βάσεων. Οι φοιτητές, εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο, βιώνουμε τις τραγικές συνέπειες της πολιτικής της κυβέρνησης που επιλέγει να κρατάει τις σχολές μας κλειστές. Έχουμε πείρα από τους αγώνες των φοιτητών του προηγούμενου διαστήματος που δώσαμε τη μάχη μας για τη μη εφαρμογή του νόμου Κεραμέως, διεκδικώντας παράλληλα να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανοίξουν οι σχολές μας, για να μπορέσουμε να γίνουμε φοιτητές ξανά. Είδαμε να μας λένε ότι δεν έχουν λεφτά για τις ανάγκες των φοιτητών. Αλήθεια! Δεν έχουν λεφτά για τις φοιτητές όταν δίνουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για νατοϊκούς εξοπλισμούς. Δεν έχουν λεφτά όταν δίνουν 2,3 δις ευρώ για αγορά τα Ραφάλ για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Τους κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν θα ανεχτούμε τη χρόνια υποχρηματοδότηση από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις των ιδρυμάτων μας και τις τραγικές ελλείψεις. Δεν θα ανεχτούμε να μην καλύπτονται οι ανάγκες μας για αξιοπρεπείς σπουδές, για στέγες εστίες σύγχρονες με βάση και τις δυνατότητες εποχής και την ίδια στιγμή να δίνουν πακτολό εκατομμυρίων για τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ που μετατρέπει τη χώρα σε απέραντο ορμητήριο πολεμικών βάσεων, εμπλέκοντάς την ακόμα πιο βαθιά σε επικίνδυνους υπερρεαλιστικούς σχεδιασμούς και τις πολεμικές συγκρούσεις. Παράλληλα, θεσπίζουν την υποχρεωτική στράτευση των νέων στα 18 και την αύξηση της θητείας. Η θητεία για ένα νέο, πέρα από το ότι αποτελεί οικονομικό βάρος για αυτόν και την οικογένειά του, από το μηδαμινό επίδομα που τους καταβάλλεται μηνιαίως, στοχεύει στη συνείδησή του, από νωρίς. Τα εξοπλιστικά πακέτα δισεκατομμυρίων που αγοράστηκαν δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία του λαού και την υπεράσπιση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων. Είναι ενταγμένα στα αμερικανολογικά σχέδια στην ευρύτερη περιοχή. Τον ίδιο στόχο υπηρετούν συνολικά η δομή και η διάταξη των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων που ιδιαίτερα τελευταία χρόνια γίνεται με αυστηρά ανατοϊκά κριτήρια, κάτι που αποδεικνύεται και έμπρακτα από τις δεκάδες αποστολές ένοπλων δυνάμεων εκτός συνόρων.